Low quality clicks από το Google Ads. Τι σημαίνει αυτό? Χαμηλής ποιότητας κλικ. Ένας τρόπος για να μειώσουμε τα χαμηλής ποιότητας κλικ είναι να βάλουμε ένα πρόγραμμα στις διαφημίσεις, το οποίο το τσεκάρουμε στρατηγικά, δηλαδή κατόπιν και μετρήσεων και ελέγχου από κλάδο σε κλάδο, ώστε κάποιες ώρες της ημέρας ή κάποιες ημέρες, αν χρειάζεται, να μην χαλάμε, να μην καίμε τα λεφτά μας. Για παράδειγμα, εάν ο δικός σου κλάδος, το τηλέφωνο, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα, δηλαδή ξέρεις ότι ο πελάτης που σε ψάχνει είναι τηλέφωνο και πολλές φορές γρήγορο τηλέφωνο, δηλαδή θέλει να πάρει μια προσφορά, παράδειγμα είναι σε μεταφορική εταιρεία, τότε θα πρέπει να τρέχει η διαφήμισή σου συντριπτικά, αν έχεις περιορισμένο budget, τις ώρες που μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο. Για παράδειγμα, 9 με 10 το πρωί έως 8 το βράδυ. Εκεί λοιπόν μπαίνει η στρατηγική, γιατί όταν βάζεις πρόγραμμα στις διαφημίσεις μπορείς να τσεκάρεις πότε έχεις ποιοτικότερες κλήσεις και πότε τα κλικ έρχονται μεν, αλλά δεν καταλήγουν σε τηλέφωνα ή επικοινωνίες. Ο προγραμματισμός λοιπόν των διαφημίσεων είναι ένας σημαντικός παράγοντας από κλάδο σε κλάδο, ανάλογα την υπηρεσία που προσφέρεις. Μπορεί να έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα, όπου εκεί παρατηρείς ότι οι παραγγελίες που είναι online θες να τρέχει όλη την ημέρα διαφήμιση, οπότε εκεί είναι θεμητό. Εννοείται. Αν όμως είναι μια υπηρεσία, για παράδειγμα, όπως είπα, μεταφορική, είσαι υδραυλικός και δεν κάνεις τη δουλειά, παράδειγμα, ηλεκτρολόγος, δεν πρόκειται να πας σε κάποια δουλειά 2 τη νύχτα ή 1 τη νύχτα, καλό είναι εκείνη την ώρα να μην τρέχει η διαφήμισή σου, γιατί πλειονότητα των περιπτώσεων τα κλικ αυτά πάνε χαμένα και μπορεί ένα μεγάλο ποσοστό εκεί να μην σε θυμάται αύριο και να μην σε πάρει για κάτι που σε έψαξε χθες το βράδυ. Άρα λοιπόν από κλάδο σε κλάδο διαφέρει, όμως ο προγραμματισμός μας βοηθάει πραγματικά να αυξήσουμε και την ποιότητα του κλικ και το πελατολόγιο σύμφωνα με όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να τσεκάρουμε πάντα στις διαφημιστικές μας καμπάνιες.